Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε η κυρία Μαρία Καραούλη, παιδίατρος, για το άλμπουμ υγείας που πρέπει να έχει ο καθένας μας. Κυρία Καραούλη, πείτε μας αυτό το άλμπουμ υγείας που έχετε φτιάξει, έχετε, τι είναι αυτό το πράγμα, τι? Είναι, το άλμπουμ υγείας είναι ένας οδηγός υγείας, τον οποίον είχα ολοκληρώσει το 2013. Ο οποίος ξεκινάει από την ενδομήτρια ζωή μέχρι τη βαθιά πορεία κάθε ατόμου. Εκεί μέσα μπορεί να γράψει τα πάντα από την κληρονομικότητά του, τις εξετάσεις του που έκανε, ακόμη και προσωπικά του θέματα, γιατί σχεδόν όλες οι ασθένειες, όπως έλεγε και ο Ιπποκράτης, έχουν βάση την ψυχική κατάσταση του κάθε ατόμου. Και επίστερα μπορεί ο καθένας από μόνος του, ακόμη και να μην είναι γιατρός, να ξέρει πώς πρέπει να κινηθεί γύρω από τα θέματα της υγείας του. Βέβαια, είναι ένας οδηγός υγείας που βοηθάει από τον πλέον απλό άνθρωπο μέχρι αυτόν που έχει πάρει, και εγώ δεν ξέρω, πάρα πολλά πτυχία. Βοηθάει τους γιατρούς. Ξέρουν πότε να πούν ακριβώς να γίνει ο έλεγχος. Τα έχουν σπουδάσει, τα ξέρουν, αλλά άλλο να το έχουν μπροστά τους σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Είναι σε δύο μορφές. Είναι η έντυπη και η ηλεκτρονική. Στην ηλεκτρονική μπορεί να περαστούν όλα τα στοιχεία ή από το κάθε άτομο ξεχωριστά, δεν θέλω να πω ασθενείς, γιατί δεν είναι όλοι οι ασθενείς, λίγα είναι. Μπορεί να περάσει τα πάντα και έτσι με τον αριθμό που έχει και την καρτούλα και τον barcode μπορεί να πει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρεθεί και τύχει να έχει θέμα υγείας, στο γιατρό που θα πάρει για να τα δει. Είτε γιατί δεν θέλει να τα επαναλάβει ο ίδιος, είτε γιατί δεν θα μπορεί να τα θυμηθεί όλα ή δεν θα είναι σε κατάσταση ανάλογα. Γιατί με το συγκεκριμένο έχουν σωθεί και ζωές που βρήκαν απάνω τους στην κάρτα, ενώ ήταν άτομο τραυματισμένο μετά από σοβαρό τροχαίο. Και αυτόματα μέσα σε χρόνο μηδέν μπήκε στο χειρουργείο και σώθηκε άτομο. Στην Αμερική συνέβη αυτό. Έχει εκδοθεί από αμερικάνικο εκδοτικό οίκο, το Arthur House. Είναι έγχρωμο για να δίνει ευχαρίστηση και ευεξία στον καθένα, να μην βλέπει μια μαυρίλα άσπρο-μαύρο. Είναι απαίτηση δική μου η πρώτη γλώσσα να είναι η ελληνική, γιατί τη θεωρώ την, όχι επειδή είναι δική μας, αλλά νομίζω ότι είναι η μητέρα των γλωσσών, η σπουδαιότερη γλώσσα στον κόσμο, είναι η γλώσσα θεραπεία, είναι η γλώσσα μουσική, είναι η αρχαιότερη γλώσσα. Και θέλησα να τη σεβαστώ και να τη διαδώσω, και η αλήθεια είναι ότι παίρνω μηνύματα, email, τηλεφωνήματα από πολλά άτομα ανά τον κόσμο που τους αρέσει, και μάλιστα ορισμένοι μου λένε με ευχαρίστηση: «Α, βλέπω το όνομά μου πώς θα είναι στα ελληνικά». Σαν δεύτερη γλώσσα είναι η αγγλική, επειδή θεωρείται διεθνής, και υπάρχει και περιθώριο να γραφτεί σε μια τρίτη γλώσσα εάν ο κάτοχος του βιβλίου είναι μιας άλλης εθνικότητας. Γάλλος, Γερμανός, Ρώσος, οτιδήποτε. Έτσι, εκεί μέσα μπορεί να γραφτούν και προσωπικές στιγμές. Τα πάντα είναι εγγεγραμμένα τι πρέπει να γίνονται, τα ότι είναι μελετημένο από την ιατρική επιστήμη, γιατί έχει ελεγχθεί και από την Ακαδημία της Αμερικής το συγκεκριμένο βιβλίο. Και νομίζω είναι κάτι, ένα κληροδότημα, το οποίο οι απόγονοι δεν θα πετάξουν, γιατί τους βοηθάει στην κληρονομικότητά τους. Οτιδήποτε άλλο να τους αφήσεις, χρήματα θα τα πετάξουν. Α, περιουσία μπορεί να τη φάνε, οτιδήποτε. Πώς έχει σε κάθε περίπτωση που θα γίνεται ο έλεγχος, επισυνάπτεται και μια φωτογραφία. Γιατί στη φωτογραφία, από τη φωτογραφία μπορεί να βγουν και διαγνώσεις. Η όψη που λέμε στην ιατρική. Μπορεί να γραφτεί κάποιος μέλος δηλαδή και να του παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες στο άλμπουμ αυτό ή όχι? Όχι, αυτό είναι προσωπικό, είναι σαν ημερολόγιο. Είναι ημερολόγιο βασικά, που γράφονται τα θέματα υγείας του και πότε πρέπει να κάνει και να το έχει μαζί του όταν πάει στο γιατρό
Και επειδή να μην κουβαλάει, είναι σε τρεις τόμους, ναι. Είναι 1.400 σελίδες, είναι σε τρεις τόμους, μπορεί να παίρνει την καρτούλα. Γιατί οι περισσότεροι γιατροί πλέον χρησιμοποιούν τους υπολογιστές και μπορεί να μπει στον υπολογιστή και να τα δει όλα εκεί μέσα. Είναι ένα σύστημα που ενημερώνεται για τα πάντα. Για κάθε που έχει περάσει για οτιδήποτε. Έτσι, γιατί... Και τον βοηθάει στην... Πάρα πολύ, κρίση. Πάρα πολύ τον βοηθάει. Όσοι το έχουν αποκτήσει είναι πολύ ευχαριστημένοι. Βέβαια, λογικό είναι να συμπληρώνεται με τη βοήθεια του γιατρού για να γράφονται σωστά τουλάχιστον τα ιατρικά θέματα. Ο ίδιος μπορεί να συμπληρώσει για ορισμένες προσωπικές στιγμές ή αν είναι καταρτισμένος μπορεί να συμπληρώσει και τα θέματα των εργαστηριακών που θα κάνει, που κατά εποχές λέμε σε αυτή την ηλικία πρέπει αυτό, εκείνο. Υπάρχει περιθώριο για να συμβαίνει και ο κάτοχος έχει κάποια ιδιαίτερη ασθένεια να συμπληρώνεται ο έλεγχος από τον αντίστοιχο εξειδικευμένο γιατρό τι χρειάζεται και έτσι έχει τα πάντα μαζί του. Δεν χρειάζεται να κουβαλάει δύο τσάντες από εξετάσεις και ο γιατρός θα βαρεθεί να τα ψάξει, δεν θα τα βρει στη σωστή χρονολογική σειρά. Ενώ εδώ είναι όλα αριθμημένα και ιδιαίτερα με το που θα ανοίξει το κομπιούτερ σε χρόνο μηδέν. Ξέρει, έχει πλήρη εικόνα για τον ασθενή του και ούτε και ο ασθενής θα υποβάλλεται κάθε φορά στη βάναυσο να αναφέρει ότι έχω αυτό, έκανα εκείνο, ένιωσα έτσι. Αφενός μπορεί να ξεχάσει και αφετέρου νιώθει άσχημα κάθε φορά που θα πηγαίνει στο γιατρό και μπορεί ορισμένες φορές να πηγαίνει και σε διαφορετικό γιατρό ή σε διαφορετική πόλη. Ενοχλείται. Γιατί είναι λεπτά τα θέματα της υγείας όπως καταλαβαίνετε και όταν κάποιος έχει και μια χρόνια ασθένεια είναι ακόμη χειρότερο. Καλύτερα είναι να το δει, καλύτερα να μην ακούγεται πολλές φορές, να ξέρει ο γιατρός και σιωπηλά να του δίνει τις αντίστοιχες οδηγίες. Κάποιος θέλει να το δει, πατάει άλμπουμ υγείας. Ναι, ναι, μπορεί να πατήσει στο Google άλμπουμ υγείας Μαρία Καραούλη και να δει τα πάντα γύρω από τον... οδηγό αυτών υγείας και ακόμη και το βιογραφικό μου και να ξέρει και την βιβλιογραφία που έχω χρησιμοποιήσει και προσωπικά είναι ένα απόσταγμα 35 ετών εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά για τον οδηγό υγείας της κυρίας Καραούλη, παιδιάτρου στην Κέρκυρα.